Καλά, βρε, είναι γεγονός αυτό. Είναι, 83 είναι. Ετών. 83 ετών. Μα είναι περίεργο, είναι τρελό. Δεν είναι τρελό. Αυτό το. Για αυτήν. Αυτό το σύστημα στα social media που είναι το Tinder. Ναι, Tinder. Νομίζω Tinder πρέπει να λέγεται. Εγώ δεν το ξέρω καν. Η Tinder δεν ξέρω τώρα πώς διαβάζεται. Κανονικά Tinder, αλλά δεν ξέρω ακριβώς. Αυτό τι είναι, δηλαδή μπαίνεις μέσα και ψάχνουν να βρουν γκομενικό. Είναι δηλαδή ψάχνουν να βρουν ποια είναι, πώς είναι και πώς θα σε ρίξουν κτλ. Είναι γνωριμιών. Αλλά ουσιαστικά είναι. Μάλιστα. Πιο πολύ πιστεύω. Θέμα σεξουαλικό. Mm. Δηλαδή δεν είναι για σοβαρές σχέσεις. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, ας πούμε. Να σβήσω την θέλω κάψα. Να κάνω σεξ εδώ και τώρα και ψάχνω να βρω κάτι. Μην ψάχνω πολύ. Πάω εκεί πέρα μέσα και τα βρίσκω. Συγκεκριμένη γυναίκα 83 χρονών. Να τη δούμε. Ένα λεπτό πατά το κουμπάκι. Αυτή είναι. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι εδώ που βλέπετε. Για την ηλικία της. Ψάχνει νεότερους άντρες. Το σεξ που δεν είδες. Για 83 χρονών είναι πάρα πολύ σεξι. Για 83 χρονών. Τι να πω τώρα, ξέρω. Συγγνώμη, είναι. Έχει ένα πολύ ωραίο look, ένα πολύ μοντέρνο μαλάκι. Έχει το styling το ανάλογο, εμένα μου αρέσει. Λοιπόν, δεν μου αρέσει όμως αυτό που κάνει. Είχε μια 24-25 χρόνια σχέση και χώρισε. Και από εκεί και πέρα αναζητεί νέους άντρες μέσα από το Tinder. Έχει κάνει σεξ με 50 άντρες νεότερους, από 19 χρονών λέει και ανεβαίνει, αλλά μην φανταστείς ότι ανεβαίνει πάρα πολύ. Δεν τις έχει ζητήσει κανένας από αυτούς να μείνουν μαζί, να είναι ζευγάρι. Ικανοποιεί τις ορμές που έχει σε αυτήν την ηλικία και με αυτόν τον τρόπο θέλει να αποδείξει, γι' αυτό βγαίνει και το δηλώνει επωνύμως, ότι όλες οι ηλικίες έχουν και τα καλά τους. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι 83 χρονών, η ίδια λέει, πρέπει να σταματήσω να ζω με τον τρόπο που θέλω. Περιποιείται πάρα πολύ τον εαυτό της, το βλέπεις κιόλας. Της αρέσει, είναι ενεργή σεξουαλικά, της αρέσουν όμως οι νεότεροι άντρες. Το καλό είναι βέβαια ότι δεν έχει χτυπήσει μπότοξ και τέτοια, οπότε εντάξει, δεν είναι πολύ παραμορφωμένη. Ναι, βλέπετε, δηλαδή δεν είναι πολύ παραμορφωμένη, εντάξει. Όχι, εντάξει, ηλικιακά είναι η πτώση που έχουμε όλες οι γυναίκες. Άμα πάμε 83, εγώ πώς θα είμαι, τι θεωρείς ότι θα είμαι. Πρέπει αφού το αντέχει και κάνει αυτά που κάνει και το παίζει και επόμενα. Η αλήθεια είναι ότι από την άλλη πλευρά, να το δούμε κι αλλιώς, είναι λίγο. Δεν σε αυτές τις ηλικίες πρέπει να υπάρχει κάποια αξιοπρέπεια, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικές. Ναι, αλλά είναι Αμερικανάκι. Στην Αμερική είναι αλλιώς τα πράγματα. Τώρα εδώ είναι έχουν, πιο απελευθερωμένες. Ναι, τώρα είναι ήρωας. Μάλιστα, η ίδια δηλώνει, για να δεις τι γίνεται στον κόσμο, ότι γίνεται χαμός από μηνύματα. Με 50 έχει πάει, αλλά έχει διαλέξει τους 50 ήδη. Τι λες τώρα, μωρά. Ναι. Και μου πες σε 19 χρονό. Και 19 χρονών. Καλά, είναι δυνατόν. 19 ετών και πήγε μαζί. Και 19. Της. Και πρόσεξε, χωρίς να τους πληρώνει. Ούτε 70 δεν μπορεί να πέφτει. Χωρίς να τους πληρώνει και ποτέ λέει δεν την έχει πέσει σε κάποιον στο δρόμο. Είναι δική τους επιλογή, τη στέλνουν αυτοί μηνύματα για να βρεθούν με μια 83 χρονών. Εδώ βλέπουμε στο Tinder ότι στέλνει μηνύματα και έχει μάλιστα. Πάρα πολλά μηνύματα και περιμένει και πολλοί κόσμος. Υπάρχει περίεργος κόσμος, τα παιδιά. Μα είναι δυνατόν τώρα, ας πούμε. Αν θυμάσαι, είχαμε κάποια στιγμή, υπάρχει και ένα άλλο ρεπορτάζ. 83 ετών είναι η γυναίκα. Ακριβώς. Μπράβο τους, εδώ που τα λέμε, μπράβο, καλά κάνει αυτή. Αλλά οι άλλοι πώς πάνε, δηλαδή είναι κουλό, είναι τρελό. Εντάξει, πώς πάνε, γιατί είναι πάρα πολύ μικρή σε ηλικία, όντως. Πάρα πολύ μικρή σε ηλικία. Ναι, ιδιαίτερα αυτή είναι μικρή. Ο 19χρονος, ο 20χρονος, ο 30χρονος. Υπήρχε και μια γυναίκα 84 χρονών, αν θυμάσαι, που είχε χωρίσει τον σύζυγό της που ήταν 88, είχε ζητήσει διαζύγιο, γιατί είχε σεξουαλική, ήταν σεξουαλικά νερός, λέει, μόνο 2 φορές το μήνα και τον πίεζε να πάρει Viagra, αλλά αυτός δεν ήθελε, γιατί είχε καρδιολογικά προβλήματα. Δεν τη θυμάσαι αυτή την περίπτωση. Όχι. Αξέχαστη. Τι είδες τώρα. Βέβαια. Και τον χώρισε. Oh, δεν έπαιρνε το Viagra και μάλιστα το διαζύγιο το έβγαλε, λέει, εκβιαστικά για να τον αναγκάσει να πάρει Viagra. Λοιπόν, πάμε στη συγκεκριμένη όμως κυριούλα, η οποία είχε το μαλάκι της φτιαγμένο, το κολιεράκι της φοράει, το φορεματάκι της και μάλιστα στο βίντεο κάποια στιγμή λέει ότι δεν έχει φορά και ισόρουχα. Τι, δεν φοράει ισόρουχα. Εντάξει. Νάτα. Βλέπεις εδώ, μια χαρά. Κοίτα, έχει, κάτσε, για 84 έχει ωραίο σώμα. Τι μας κάνεις βραδιάτικα. Έχει ωραίο σωματάκι. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που σου είπα πριν, ότι δεν είναι ποδοξαρισμένη. Σου λέω έτσι είμαι, θέλετε να έρθετε μαζί. Αυτή είναι φυσική ομορφιά ετών 83. Είναι φυσική ομορφιά, ακριβώς όπως το λες. Το κορίτσι, η ηρωίδα της Νέας Υόρκης.
Είναι το πρότυπο στις, στην τρίτη ηλικία. Ναι, ξέρεις τι, εμένα μου αρέσει που δεν τα έχει παρατήσει με την εμφάνισή της. Δηλαδή, της αρέσει να περιποιείται, να... Εντάξει, άλλο το περιποιούμε και, και φτιάχνουμε και καλά, άλλο λίγο το ψάχνουμε. Λίγο το λέμε δεν μου κολλάει, βέβαια. Και άλλο ψάχνουμε. Το να ψάχνετε τώρα, αλλά εντάξει, αυτοί καλά κάνουν και ψάχνετε. Αυτοί λέω, πάνε... κύριε, δεν την πέφτω. Σε μένα έρχονται και μου στέλνουν μηνύματα, αυτοί θέλουν. Εγώ στον δρόμο δεν θα γυρίσω ποτέ να πειράξω νεαρό. Δεν είναι και σωστό. Αυτοί θέλουν, από τη στιγμή που θέλουν να μην κάτσω, κάθεται. Τι να κάνω. Τι να πω τώρα κι εγώ. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, τι να πρωτοσχολιάσεις εδώ. Παιδιά, δεν είναι ρατσιστικό. Θα μου πεις τώρα γιατί η ζωή σταματάει. Δεν σταματάει πουθενά η ζωή. Κοίτα, ρατσιστικό. Απλά όμως, είπαμε, το να βγαίνει και να το διαφημίζει. Η κάθε ηλικία έχει τα δικά της. Δηλαδή, δεν είναι σωστό. Είναι και λίγο. Εντάξει. Σε αυτές τις ηλικίες πρέπει να είμαστε και πιο σωστές, πιο σοβαρές. Ό,τι έχουμε κάνει στο παρελθόν, οκ. Okay. Δεν χρειάζεται να είχαμε μια έξαλλη ζωή παλαιότερα να την κάνουμε και στα 70 και στα 80. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματάμε και να αφήνουμε χώρο στα νιάτα. Αλλά η συγκεκριμένη βέβαια δεν μπορεί να πει ότι πάει με τον εγγονό, πάει με το δυσέγγονο. Ναι, παιδί μου, τώρα είναι δυνατόν. Αυτό πρέπει να είναι η τωρινή σχέση τη, ένα που έχει 33 χρονών. Αμάν, αμάν, αμάν. Ναι, ο Μαυρούλη. Αμάν, τι τραβάει. Ξέρεις τι μου θύμισε τώρα. Μου θύμισε, καμία σχέση βέβαια, την Έρθα Κιτ. Την ξέρεις την Έρθα Κιτ? Όχι. Είναι μια τραγουδίστρια η οποία έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία σε, με πολύ μεγάλη ηλικία. Ναι. Ναι, 70 ετών, 75. Να είσαι κάποιο τραγούδι της. Βέβαια, είπαμε. Πώς το έδωσε, είμαι τραγούδι. Όχι, πώς το παίξουμε κιόλας. Α. Ναι, θα το παίξουμε. Θα το βάλουμε μετά, θα το βγάλω στον αέρα. Α, θα το βγάλεις. Βέβαια, δεν το βγάλω. Βγαλίμωνο. Εδώ βγάλαμε την κυρία αυτή που είναι των 83. Να μην τιμήσουμε την. Να ορίστε, βγάζει και σέλφι. Την τρίτη ηλικία. Ή μιλάει. Αλλά και έξω το. Είναι βαμμένο το μαλάκι. Είναι... Έχει ρίξει λεφτά η παρόντα αυτή. Έχει πέσει κρίμα πάνω. Ναι. Το έχει και το ρίχνει. Τώρα βέβαια μόλις βγάλει αυτά από πάνω δεν ξέρω τι θα δει, τι θα δει ο άλλος. Εντάξει, όμως το κορμί της σου λέω είναι καλοδιατηρημένη. Δεν έχει δηλαδή. Το βλέπεις καλοδιατηρημένο. Μια χαρά είναι. Δεν έχει παραπάνω κιλάκια. Έχει μοιοπία, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, 83 τι, να, τι θες να έχει. Όχι, τι κορμί θες να έχει. Το σώμα είναι καλοδιατηρημένο. Καλοδιατηρημένο είναι. Γιατί. Αφού δεν. Σε τα μάρμαρα τη Ακρόπολη είναι. Μα είναι δυνατό. Είσαι κακός, νομίζω. Κακός εγώ. Θα σου πω. Οι άλλοι κοροϊδάρε που στέλνουν τόσα μηνύματα. Δεν ξέρω, οι άλλοι έχουν να το κοιτάξουν, να πάνε σε κανένα ψυχίατρο. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Εντάξει, να πάει ένας 75, 80, δεν το καταλαβαίνω. Να πάει τώρα ο 19χρονος, κάτι θα κάνει, γιατί αυτή γιατί το κάνει. Ο άλλος δεν το κάνει. Άλλο η... Πώς το λένε, άλλο η μπρίζα και άλλο η ύλη. Α, ναι, καλά, ναι, αμέσως. Ναι. Παίζει το κουμπάκι το πηγάδι και δεν σπάνε. Η μπρίζα χαλάει. Ναι. Μπες, βγες, σπάνε τα... Όπως πώς τα λένε. Το πηγάδι δεν μαθαίνει και το κουβάσαι. Ακριβώς, έτσι είναι. Ωραίο παραμύθι των γυναικών, κυρίες και κύριοι. Αλλά δεν θα περάσει τρομοκρατία τους. Θα νικήσουμε στο τέλος. Ο αντρικός πληθυσμός.